Λαμβάνω άπειρα μηνύματα καθημερινά σχετικά με το setup το οποίο έχω κάνει στο στούντιό μου και αποφάσισα να δημιουργήσω ένα βίντεο το οποίο να μιλάω για αυτό, να σας δείξω λίγο το πώς είναι ο χώρος μου, τι ακριβώς έχω ετοιμάσει εδώ και αν θέλετε με χαρά να σας πω για κάποιες λεπτομέρειες. Θα σας κάνω ένα tour σε πρώτη φάση, να δείτε λίγο πώς είναι το στούντιο, τι ακριβώς κάνουμε εδώ στο στούντιο YouTube Οικονομάκης και με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις από κάτω και να σας κάνω και πιο αναλυτικά βίντεο. Πάμε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το να σετάρεις ένα στούντιο στο YouTube δεν είναι εύκολο. Okay. Ανάλογα λοιπόν με το τι θέλει να κάνει ο καθένας, ανάλογα με την ποιότητα που θέλει να επενδύσει στο αντικείμενο το οποίο θέλει, θα πρέπει να έχει τον ανάλογο εξοπλισμό, αν θέλει να βγάζει ένα πολύ πολύ ποιοτικό περιεχόμενο. Όπως αυτό που βγάζουμε στο Economics Here and Beauty Expert στο YouTube. Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν, είμαι κομμωτής, έχω ένα e-shop, έχω ένα κομμωτήριο, δημιουργούμε μόδα, αυτή είναι η τάση μας, πουλάμε προϊόντα σε επαγγελματίες και σπουδαστές και καταναλωτές και κομμωτές βέβαια. Ωραία. Και για να δημιουργήσουμε έτσι μια digital εμπειρία, έχουμε αποφασίσει εδώ και κάποια χρόνια και έχουμε διαθέσει ένα χώρο, το δεύτερο όροφο ουσιαστικά που έχω στο σπίτι μου, για να κάνουμε ένα YouTube studio, το οποίο παλιότερα το είχαμε στην επιχείρηση που έχω, στο Χαλάνδρι, και τώρα το έχουμε μεταφέρει στο δεύτερο όροφο του σπιτιού μας. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι το στούντιο πια είναι στον δεύτερο όροφο του σπιτιού. Το κακό είναι ότι το στούντιο είναι στο δεύτερο όροφο του σπιτιού. Που σημαίνει ότι όταν θέλω να κάθομαι λίγο περισσότερο με την οικογένεια, πρέπει να είμαι στο στούντιο και να κάνω πράγματα. Ωραία, αναγκάζομαι ουσιαστικά γιατί είναι, όλο αυτό είναι πολύ κοντά μου. Από την άλλη, κερδίζεις το ότι είχα πάρα πολλά ξενύχτια, είχα πάρα πολλά. Τελείωνα 4 και 5 ώρα τα γυρίσματα ή τα μοντάζω, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το κάνω από το Χαλάνδρι στην περιοχή που μένω στα Σπάτα και καταλαβαίνετε ότι τώρα έχω την ευκολία του να έχω τη δουλειά μου κοντά. Τα setup τα οποία έχουμε κάνει είναι 3. Ωραία. Πρώτον, έχουμε φτιάξει ένα setup το οποίο αφορά το κομμάτι των βίντεο που γίνονται στο γραφείο, δηλαδή έχουμε ένα γραφείο εδώ που θα σας δείξω σε λίγο. Όπου έχεις τη δυνατότητα μέσα από αυτό το γραφείο, έχω 3 οθόνες με μία κάμερα στημένη μόνιμα και μία mobile webcam, έτσι ώστε να μπορώ να τραβάω βίντεο ανάλογα με το περιεχόμενο το οποίο θέλω να δημιουργήσω. Και εδώ πίσω έχω ένα green screen, όπως θα δείτε, με 2 καρέκλες, okay, όπου εδώ μπορώ να τραβάω βίντεο και να μιλάω για βίντεο με τα μαλλιά. Παράλληλα έχουμε 2 Yeti, 2 Blue Yeti στημένα, τα οποία έχουν εξαιρετική ποιότητα ήχου. Φανταστείτε ότι αυτά είναι γύρω στα 400 ευρώ μαζί με το setup, μαζί, μικρόφωνα και μπράτσα και τα. Για τα pub τέλος πάντων. Οπότε αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι του στούντιο όπου λέγεται γραφείο. Και πάμε να σας δείξω λίγο ένα γενικό πλάνο τώρα, γιατί είναι ακατάστατα όλα εδώ πέρα. Ένα γενικό πλάνο το οποίο είναι το setup το οποίο εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Πίσω να πω ότι έχω. Να δείτε εδώ ένα green screen το οποίο μαζεύεται και φεύγει και 2 φώτα βέβαια με 2 καρέκλες όπου εδώ κάνουμε τα βασικά μας στισήματα για το YouTube όταν κάνουμε βίντεο που μιλάμε direct σε κάμερα ή όταν έχουμε ένα καλεσμένο όπου μιλάμε direct σε κάμερα. Εδώ λοιπόν είναι το setup του γραφείου. Εδώ είναι ακατάστατα παιδιά, είμαστε καραντίνα. Εδώ λοιπόν είναι το setup του γραφείου. Εδώ βλέπετε τα 2 Blue Yeti με τα μπράτσα τα οποία σας είπα. Εδώ έχουμε τις 2 πολυθρόνες όπου καθόμαστε και μιλάμε με τους guests και τρίποδα για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, στερεοποίηση ουσιαστικά στις κάμερες, μια Canon M50 εδώ στημένη και μια HD 920 mobile εδώ. Μέσα από εδώ λοιπόν τραβάμε τα βίντεο τα στατικά, έχουμε μπροστά 2 φώτα και εδώ παράλληλα ένα τρίτο spare το οποίο το χρησιμοποιούμε για τις κινητές και εδώ πάλι 2 φώτα ξανά, απλά softbox ουσιαστικά. Εδώ πίσω λοιπόν έχουμε το green screen, το οποίο green screen της Elgato το χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε παράθυρα, το οποίο μαζεύεται. Ας το δείξω τώρα πως μαζεύεται εύκολα και έτσι λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε το χώρο μας. Okay. Το αμέσως επόμενο κομμάτι το οποίο θα δούμε είναι το κομμάτι το οποίο κάνουμε μαλλιά. Εδώ λοιπόν δείχνουμε, βλέπετε ότι είναι όλο ιδιοκατασκευή, όλο το setup είναι ιδιοκατασκευή. Εδώ λοιπόν είναι το κομμάτι του στούντιο που δείχνουμε μαλλιά.
Εδώ έχουμε κούκλες. Αυτό είναι το καινούριο μου απόκτημα. Το σκαμπό, το οποίο μου το έκανε δώρο ο Μαρίνος Σωτηριάδης από τη Φαρμαβίτα. Μαρίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι. Μου το έκανε δώρο για το στούντιο προχτές που πήγα από την εταιρεία. Και εδώ λοιπόν το κορίτσι μου, η Σαμάνθα, όπου δείχνουμε μαλλιά, δείχνουμε βίντεο, κάνουμε tutorial, βίντεο για μαλλιά συνολικά. Οπότε αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του, το setup το οποίο έχουμε για μαλλιά. Όταν λοιπόν κάνουμε μαλλιά, το frame το οποίο δουλεύουμε είναι αυτό εδώ, ωραία, που ετοιμάζουμε τα βίντεο μας. Για να έχουμε εικόνα, σετάρουμε σε αυτόν εδώ το χώρο. Τραβάμε τη μία πολυθρόνα από εδώ, βάζουμε μία κάμερα στημένη πάνω στο γραφείο, έχουμε όλη τη διαχείριση και όλο το μοντάζ αριστερά, περνάμε τον ήχο εδώ με ενσύρματα αλλά και με ασύρματα μικρόφωνα, okay. Και τραβάμε ουσιαστικά αυτό εδώ το πλάνο. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πλάνο το οποίο τραβάει, φέρνω την κάμερα για να δείτε, καδράρουμε και τραβάμε λοιπόν αυτό εδώ το πλάνο. Παράλληλα λοιπόν, για να μπορεί να βλέπει ο hair artist ο οποίος δουλεύει εκείνη τη στιγμή, έχουμε αυτές τις οθόνες, οι οποίες είναι κινητές, τις οποίες μπορούμε να περιστρέψουμε. Οπότε, δεν τα έσπασα, όχι. Οπότε μπορούμε να περιστρέψουμε αυτήν την οθόνη και να δώσουμε εικόνα στον εκάστοτε hair expert ο οποίος δουλεύει. Δημιουργήσουμε βέβαια μαλλιά, χρειαζόμαστε να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές κομμωτηρίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε μία καρέκλα εδώ κομμωτηρίου. Εδώ είναι η θέση εργασίας η οποία ανέφερα προηγουμένως. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καθρέφτη τον οποίο μεταφέρουμε στο μπροστινό μέρος που σας έδειξα προηγουμένως στη θέση της καρέκλας της μαύρης. Και εδώ έχουμε μία καρέκλα κομμωτηρίου η οποία αντικαθιστά την κούκλα. Όταν δείχνουμε μαλλιά live, όταν δείχνουμε μαλλιά ζωντανά, αντικαθιστούμε λοιπόν την κούκλα. Έχουμε λοιπόν την καρέκλα κομμωτηρίου και αυτό που μας λείπει βέβαια για τα ζωντανά μας μοντέλα είναι ένας γλουτήρας. Ωραία. Οπότε έχουμε φτιάξει στο setup μας. Έχουμε εδώ στο backstage, γιατί όπως σας είπα είναι ο δεύτερος όροφος του σπιτιού μου. Στο backstage λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο που έχουμε ένα λουτήρα. Έχουμε εγκαταστήσει ένα λουτήρα. Το βλέπετε. Okay. Οπότε ο οποίος είναι πλήρως λειτουργικός. Ωραία, οπότε εδώ λούζουμε τα μαλλιά, φτιάχνουμε οτιδήποτε θέλουμε να δείξουμε σε επίπεδο λουσίματος, αντάβιας, τεχνικής, μπαίνουν κάμερες στο επάνω μέρος, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε επάνω, εδώ, συγγνώμη. Ωραία, μπαίνουν κάμερες λοιπόν σε αυτές εδώ τις κατασκευές τις οποίες έχουμε κάνει. Ωραία, και μέσα από εδώ λοιπόν μπορούμε να τραβάμε τη διαδικασία ως κάτωψη, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να δει τι ακριβώς κάνουμε σαν διαδικασία με τα μαλλιά. Το επόμενο και βασικό κομμάτι το οποίο θα σας δείξω έχει να κάνει με την καρδιά του συστήματος. Ωραία. Η καρδιά του συστήματος χρειάζεται να είναι ένας πολύ δυνατός σερβερ, ωραία, όπου έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εγώ παίζω για live broadcast αυτή τη στιγμή με ένα κόστος το οποίο αγγίζει σε PC για να μπορέσω να στήσω το PC το οποίο καλύπτει τις δικές μου ανάγκες. Και μιλάω για αυτό εδώ. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μονάδα για όσους γνωρίζουν. Δεν θα πω specs και παραπάνω, αλλά με χαρά θα τα συζητήσουμε σε κάποιο άλλο live. Εδώ λοιπόν έχουμε μία μονάδα. Εδώ έχουμε κάτω έναν. Ωραία. Έχουμε το Black Magic Design, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξουμε αναλογικό σήμα. Ωραία. Και εδώ έχουμε μία κονσόλα που περνά πολύ στους ήχους. Από εδώ και ασύρματους και ενσύρματους για να μπορούμε να δουλέψουμε και να έχουμε μια καλή ποιότητα ήχου συνολικά. Ανάλογα με το setup το οποίο θέλουμε να κάνουμε και ανάλογα με το στήσιμο το οποίο θέλουμε να κάνουμε, χρησιμοποιούμε και τους ανάλογους ήχους. Όταν δουλεύουμε λοιπόν και κάνουμε live broadcast από στούντιο, χρησιμοποιούμε ήχους οι οποίοι είναι ενσύρματοι, μικρόφωνα τα οποία είναι ενσύρματα, τα οποία είναι στη μονάδα μας εδώ. Τα οποία λοιπόν είναι στη μονάδα εδώ, συνδεδεμένα. Τέσσερα λοιπόν ενσύρματα μικρόφωνα, τα οποία μας δίνουν μια μεγαλύτερη ευελιξία στο να έχουμε έναν πολύ σταθερό και πολύ ποιοτικό ήχο, κρυστάλλινο ήχο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε ένα ring light, το οποίο χρησιμοποιούμε για τα βίντεο τα οποία είναι make-up, για τα βίντεο τα οποία μιλάμε, για βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με front face, καλή ώρα όπως εδώ, οπότε χρησιμοποιούμε την ανάλογη ένταση και θερμοκρασία για να βγάλουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Και το βασικό setup, πάμε να δούμε λίγο οροφές, στη σήματα.
μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά το χώρο, έχουμε βγάλει κάποια φώτα, έχουμε κάνει μια ξύλινη κατασκευή στο επάνω μέρος του χώρου για να μπορέσουμε να στήσουμε τα φώτα μας σωστά. Ωραία, έχουν περαστεί όλα αυτά, βέβαια τα έχουμε κάνει μόνοι μας, έτσι. Έχουν περαστεί λοιπόν αυτή εδώ η κατασκευή, η ξύλινη. Ωραία, σε αυτή την ξύλινη κατασκευή μπορούμε να κρεμάσουμε τα φώτα στα σημεία τα οποία χρειαζόμαστε, ανάλογα με το τι θέλουμε να δώσουμε σε επίπεδο φωτισμού. Και από πίσω έχουμε δημιουργήσει και κάποιους κρυφούς φωτισμούς. Αν δείτε εκεί, ένα ροζ, ένα παλ μπλε, τα οποία στο μέλλον θέλουμε να αντικατασταθούν. Και άλλο ένα βασικό ουσιαστικά κομμάτι είναι μία mobile κάμερα, η οποία έχω εδώ. Είναι άλλη μία HD πρώτης Logitech, η οποία τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάποιες λήψεις χαμηλές, κοντινές, στα πόδια, να δίνουν λίγο ύψος. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυσκολία του setup. Και πάμε λοιπόν στο βασικό χώρο, όπου εδώ κάνουμε τις παρουσιάσεις, τα live broadcast για το economics.gr και το Salon Hair Tips, όπου είναι το core business το οποίο έχουμε και δημιουργούμε content για το κομμωτήριο, για τα μαλλιά, και έχουμε καλεσμένους από όλο το community. Όλη την ώρα που κάνουμε live έχουμε τρεις οθόνες οι οποίες δουλεύουν, είναι τρεις, δύο 55 και μία 40. Αυτές οι τρεις οθόνες μας δίνουν το content, μας δίνουν ουσιαστικά την πληροφορία την οποία θέλουμε. Στη μία παίζουμε με πρόγραμμα σκηνοθεσίας με το Wirecast ή OBS ανάλογα με το τι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Okay. Στην άλλη έχουμε τον guest, τον καλεσμένο μας, και τα σχόλια τα οποία μιλάμε και πιθανόν κάποιο browser ο οποίος να είναι ανοιχτός και να μας δίνει να μας τροφοδοτεί. Παράλληλα βέβαια κοιτάμε και τις μονάδες ουσιαστικά, κοιτάμε την ενέργεια, κοιτάμε το δίκτυο, κατά πόσο είναι σωστό κτλ. Για να μην πέσει το live stream μας και χάσουμε κάποια πληροφορία από εκεί. Ένα από τα βασικά κομμάτια του στούντιο είναι οι κάμερες, που για μένα θεωρώ ότι είναι το α και το ω. Έχουμε επιλέξει να δουλεύουμε με τις συγκεκριμένες της Sony, οι οποίες Sony, θα σας πω ακριβώς και το μοντέλο, είναι 4K, είναι Handicam. Ο λόγος που επιλέξαμε τις συγκεκριμένες είναι ότι μπορεί να μας δώσουν, αυτή τη στιγμή έχουμε 4-3 κομμάτια, ωραία, και περιμένουμε άλλα 2. Ο λόγος λοιπόν που έχουμε επιλέξει τις συγκεκριμένες είναι γιατί μπορούν να σηκώσουν τεχνολογία 4K και μας δίνει τη δυνατότητα αυτό να έχουμε ανώτερη ποιότητα σε σχέση με αυτή την οποία μπορούμε να κάνουμε broadcast. Και εδώ βλέπουμε τα background τα οποία έχουμε στήσει. Εδώ σκεφτείτε ότι ήταν ένα παράθυρο πίσω. Ωραία. Εδώ έχουμε κάνει μια κατασκευή πάλι ξύλινη, χειροποίητη βέβαια, και έχουμε περάσει φωτισμούς, αυτά τα θερμά ουσιαστικά φώτα. Το ένα ουσιαστικά εξουδετερώνει το άλλο και μας δίνει ένα πολύ ωραίο background. Εδώ βλέπουμε τις πολυθρόνες μας και το συνολικό στήσιμο και το συνολικό setup. Τώρα, το να κάνεις ένα home studio δεν είναι εύκολη δουλειά. Οι ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται είναι τεράστιες. Ωραία. Χρειάζεται λοιπόν να έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το οποίο κάνεις από τη μία, και από την άλλη να έχεις τεράστιο πάθος για αυτό το οποίο θέλεις να δημιουργήσεις και να δείξεις συνολικά. Να δημιουργήσεις λοιπόν ένα στούντιο YouTube δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάθος, απαιτεί διάθεση, απαιτεί μεράκι και απαιτεί πάρα πολλές ώρες για να μπορείς να το μάθεις και να το διαχειρίζεις σωστά. Αυτή είναι η δική μας προσπάθεια, αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς. Αν θέλετε να κάνουμε και άλλα βίντεο που να μιλάμε για specs, για χαρακτηριστικά διαφορετικά, για το πώς μπορεί να δουλέψει κάποιο συγκεκριμένα προγράμματα τύπου Wirecast, OBS, κάτι το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στο δικό σας live broadcast, feel free, γράψτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε σας απασχολεί, πώς σας φαίνεται ουσιαστικά το στούντιό μας, αν σας αρέσει το setup μας, αν έχετε εσείς κάποιες λύσεις οι οποίες σας διευκολύνουν. Επίσης να πω ότι χρησιμοποιώ και τα Elgato, τα Camlink, τα οποία θεωρώ ότι είναι τρομερή λύση, και μπορώ να σας δείξω ένα αναλυτικό setup στο PC κάποια στιγμή όταν θέλετε να δείτε, να κάνετε ένα expand ουσιαστικά και το δικό σας YouTube studio. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είστε καλά. Είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, here expert από το economics.gr, και γράψτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε σε σχέση με το στούντιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe αν σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο, και μπείτε βέβαια να δείτε βίντεο για ωραία μαλλιά. Φιλιά πολλά.